Θα δούμε ένα βίντεο λοιπόν με έναν γηπαετό ο οποίος βρέθηκε εκεί στο κέντρο του Ρεθύμνου. Δεν έφερε τραύματα, δεν υπάρχουν ενδείξεις δηλητηρίασης. Θα μάθουμε την εξέλιξη γενικά. Έχουμε και ένα βίντεο, αν μπορούμε λίγο να το δούμε. Και θα μιλήσουμε και με την Εθελοντική Οργάνωση Πολιτικής Προστασίας 1 Ρεθύμνου, να μας πούν περισσότερα εκεί εκπρόσωποι. Για να δούμε λοιπόν. Βλέπουμε εκεί, παρέμενε στο σημείο για αρκετή ώρα. Και τράβηξε βεβαίως τα βλέμματα όλων όσοι βρέθηκαν στο σημείο. Ωστόσο, το πιο σημαντικό είναι ότι αμέσως ενεργοποιήθηκαν οι παρευρισκόμενοι και κάλεσαν τους αρμοδίους. Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις το πιο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε ποιον μπορούμε να καλέσουμε και βεβαίως να μην κάνουμε κάτι που είτε θα τρομάξει το πτηνό, είτε θα φέρει και εμάς σε θέση έτσι επικίνδυνη. Έφτασε στο σημείο κλιμάκιο του Δασαρχείου, παρέλαβε το πτηνό, το μετέφερε σε καταφύγιο άγριων ζώων. Περισσότερα θα μας πει ο κύριος Μιχάλης Καπετανάκης, ο οποίος είναι μέλος του συντονιστικού της Οργάνωσης Πολιτικής Προστασίας 1 Ρεθύμνου και ο κύριος Βαγγέλης Καραμούζης, που είναι μέλος της οργάνωσης. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας και από εμάς. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Κύριε Καπετανάκη. Καλησπέρα. Κύριε Καπετανάκη, να ξεκινήσω με σας αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν και την υγεία και την πορεία του ζώου, του πτηνού. Ναι, πριν από λίγο μίλησα με τον κύριο Γιώργο Χριστάκη, ο οποίος έχει αναλάβει εδώ και τα τελευταία 30-35 χρόνια ασχολείται με την προστασία αυτών των ζώων. Το ζώο είναι καλά στην υγεία του. Δεν έχει πάθει κάποια δηλητηρίαση που υποψιαζόμασταν στην αρχή ότι μπορεί να έχει συμβεί. Απλά επειδή είναι νεαρό σε ηλικία, λίγο με τον καιρό αποπροσανατολίστηκε και όταν είναι σε αυτές τις ηλικίες παθαίνουν, αποσυντονίζονται τέλος πάντων και χάνονται. Έτσι έφτασε λοιπόν στο κέντρο του Ρεθύμνου και έμεινε εκεί που έμεινε. Στο αρχικό σπάδιο. Οπότε κύριε Καραμούζη, για την ηλικία του πτηνού είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο. Το ερώτημα βέβαια είναι πώς πρέπει να αντιδρά ο κόσμος, ένας απλός πολίτης ο οποίος έρχεται σε οπτική επαφή. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να καλέσουμε τους αρμόδιους, το δασαρχείο στην αρχή, γιατί αυτή είναι η αρμόδη, και να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι δεν πρέπει να το πλησιάζουμε, γιατί είναι ένα επικίνδυνο ζώο, εφόσον φοβηθεί και μπορεί να επιτεθεί, δεν ξέρουμε πώς αντιδράσει. Και το σημαντικό από εδώ και πέρα, όπως αναφέρατε και εσείς, είναι να είμαστε σε εγρήγορση. Η δική σας η ομάδα έχει βρεθεί σε παρόμοια περιστατικά. Είναι κάτι το οποίο σε αυτές τις περιπτώσεις που μας είπατε του αποπροσανατολισμού συμβαίνει συχνά. Το έχετε ξανασυναντήσει εσείς? Κοιτάξτε να δείτε, και σήμερα το πρωί είχαμε άλλο ένα περιστατικό, το οποίο συνέβη σε ένα φαράγγετο λίγο έξω από το Ρέθυμνο, το οποίο ενημερώθηκε το δασαρχείο, ενημερωθήκαμε κι εμείς. Πήγαμε στο σημείο και βοηθήσαμε και λίγο τα παιδιά. Αυτό ήταν πολύ νεαρό, δηλαδή ήταν σχεδόν ενός χρόνου, ήταν πιο μικρό από το χθεσινό. Και το πήραν στο δασαρχείο και το πήγαν στο καταφύγιο και στο κύριο Χριστάκη του Γιώργου. Μάλιστα, κύριε Καραμούζη, έχουμε να κάνουμε με ένα σπάνιο είδος πτηνού. Δεν θα έλεγα σπάνιο. Σπάνιο να το δει στην πόλη του Ρεθύμνου ίσως, αλλά στην Κρήτη υπάρχουν αυτά τα πτηνά. Δεν είναι τόσο σπάνια. Ειδικά στα βουνά, στα ψηλά βουνά, είναι πολύ συχνό φαινόμενο. Η σκάρα είναι ένα ζώο, ένα πτηνό της Κρήτης. Μάλιστα, αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, δεν πρέπει να δείχνουμε την ευαισθησία που χρειάζεται και βέβαια το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να σηκώνουμε το τηλέφωνο και να ειδοποιούμε τις αρχές. Σωστά, κύριε Καπετανάκη? Βέβαια. Από την πρώτη στιγμή που ειδοποιηθήκαμε από τον κύριο Σκοδίλη, άμεσα μεταβήκαμε στο σημείο. Είδαμε ότι καταρχήν οι άνθρωποι που ήταν γύρω εκεί και είχε μαζευτεί κόσμος. Δεν κινδύνευαν. Ναι. Και που, επί της ουσίας η ομάδα μας αυτό το πράγμα κάνει. Δηλαδή η έννοια της πολιτικής προστασίας είναι το να προστατεύεις από διάφορα, είτε είναι φωτιές, είτε είναι από διάφορα που μπορεί να κινδυνεύσουμε. Έτσι. Αυτό είναι ένα πτηνό το οποίο είναι ένα άγριο πτηνό. Ζει στα βουνά, δεν έχει μάθει μες στην πόλη, δεν είναι ο χώρος του η πόλη. Οπότε βλέποντας αυτό, γιατί είχαμε και περιστατικά που κάποιοι. Όταν κατέβηκε από τη σκεπή στην παραλία, κάποιοι το πλησίασαν παραπάνω από όσο έπρεπε.
δεν γνωρίζουν προφανώς τον κίνδυνο και τι μπορεί να τους κάνει, δηλαδή, γιατί μιλάμε για ένα σαρκοφάγο πτηνό. Μάλιστα. Κύριε Καραμούζη, εθελοντική ομάδα βέβαια πολιτικής προστασίας, εθελοντική οργάνωση ΕΝΑΡΕ Θύμνου. Εθελοντές λοιπόν, μια μεγάλη αγκαλιά εθελοντών που μάχονται καθημερινά προκειμένου να βοηθήσουν τον συνάνθρωπο. Κάποιος ο οποίος θέλει να έρθει σε επαφή μαζί σας, πώς θα το πετύχει? Μπορεί να απευθυνθεί εδώ στο συντονιστικό στα τρία μοναστήρια. Ναι. Μπορεί να ενημερώσει τον κύριο Καπετανάκη. Και γενικά έχουμε και σελίδα στο Facebook που μπορεί να ενημερωθεί εκεί για τις δράσεις μας και πώς μπορεί να έρθει σε επικοινωνία μαζί. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη ευχόμαστε. Με το καλό να τα ξαναπούμε πάλι. Για ευχάριστους λόγους, εννοείται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά.